δύο λόγια για την προσκεκλημένη μας, στην οποία ευχόμαστε περαστικά, καθότι η Στεφανιέα νόσος με τον ιό έχει κάνει την παρουσία στο σπίτι της, είναι και εκείνη με COVID και όλη η οικογένεια. Οπότε από μακριά θα μιλήσουμε για την κυρία Αγγελική Ζιάκα. Είναι καθηγήτρια θρησκειολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στη Θεολογική Σχολή. Εγώ που είμαι αραβολόγος, τη γνώρισα από πολύ νωρίς. Τότε ούτε εγώ ήμουν αραβολόγος, ούτε εκείνη. Τη γνώρισα από παιδάκι στο Βέλγιο. Ο πατέρας της, ο Γρηγόρης Γιάκας, που έχει γράψει το βιβλίο Αριστοτέλη στην Αραβική Παράδοση και πολλά άλλα, είχε έρθει να κάνει κάποιες έρευνες και έτσι είχαμε γνωριστεί. Από τότε λοιπόν έχω μεγάλη αγάπη για την Αγγελική. Για μένα είναι η Αγγελική, έτσι την ξέρω. Όταν πέρασε τα 18, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πάει στο Παρίσι και να σπουδάσει στον Άγιο Σέργιο θεολογία, ορθόδοξη θεολογία εκεί. Εκεί νομίζω ότι είχε τα πρώτα ακούσματα αραβικά, ίσως και πιο νωρίς. Στη συνέχεια ήρθε στην Ελλάδα, σπούδασε θεολογία στην Ελλάδα. Πήγε στο Στρασβούργο, έκανε εκεί μεταπτυχιακές σπουδές και το διδακτορικό της πάνω στη θρησκειολογία και τη σχέση του Ισλάμ με τον ελληνικό κόσμο, το Βυζαντινό κυρίως, και τη διδασκαλία. Και αργότερα έγινε καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Τι έχει γράψει? Το έργο της είναι πολυσχηδές. Είναι καθαρά ισλαμολόγος. Τα άρθρα της είναι γραμμένα και τα βιβλία της είναι γραμμένα είτε ελληνικά, είτε αγγλικά, είτε ιταλικά, είτε γαλλικά. Άρα είναι πολύγλωσση. Και μερικά από τα έργα της έχουν μεταφραστεί και στα αραβικά. Αραβικά σπούδασε στο Στρασβούργο, στη Ρώμη, στο Ινστιτούτο Ποντιφικάλ, δεν θυμάμαι πώς το λένε, στον ωραίο του όρο, τέλος πάντων. Μπορείς να μας τον πεις εσύ, Αγγελική. Φυσικό Ινστιτούτο Αραβοϊσλαμικών Σπουδών. Ωραία, τώρα μας το πεις, ωραία. Ευχαριστούμε. Ωραία, είναι πολύ μεγάλο. Και κατόπιν στο Αμάν. Η παρουσία της ως αυσποδιδακτικής πλευράς είναι βέβαια πρωτίστως στη Θεσσαλονίκη, αλλά έχει διδάξει και σε πανεπιστήμια της Αμερικής, της Ασίας και της Ευρώπης. Την ευχαριστούμε πολύ που θα έρθει να μας μιλήσει έστω από μακριά για ένα θέμα το οποίο κατέχει ιδιαίτερος καλά. Και Αγγελική, σε ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση και ειλικρινώς λυπούμε βαθύτατα που δεν μπορώ σήμερα να είμαι μαζί σας. Αλλά ενώ νόμιζα ότι ως τώρα την είχα γλιτώσει με αυτόν τον παλιό ιό, τελικώς μας βρήκε όλους μαζί και διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκδηλώθηκε μόλις προχθές σε εμένα, οπότε ήταν αδύνατη η μετάβασή μου. Χαίρομαι που βλέπω μία κατάμεστη αίθουσα από συναδέλφους και κυρίως φοιτητές. Αυτό σημαίνει, αγαπητή Ελένη, ότι πέραν το ότι είμαι βέβαια ότι σε αγαπούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριές σου, όπως σε αγαπούμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, ότι το ενδιαφέρον της γνώσης του αραβοϊσλαμικού κόσμου είναι μεγάλο και ακόμη πιο επίκαιρο σήμερα. Και ως προς αυτή την κατεύθυνση θα προσπαθήσω να συμβάλλω με τη σύντομη παρουσίασή μου, στην οποία έτσι προσπαθώ με φιλόδοξο τρόπο να σας μεταφέρω τον τρόπο που εγώ κατανόησα και σπούδασα το Ισλάμ και έγραψα γι' αυτό. Έτσι θα αρχίσω, αν και ο τίτλος της εισήγησης σήμερα είναι «Η πρόσληψη της ελληνικής φιλοσοφίας από το Ισλάμ», δεν θα μείνω μόνο σε αυτό, θα αρχίσω, η δομή της παρουσίασής μου θα έχει, να σας μοιράσω εδώ και ένα έγγραφο, μισό λεπτό λίγο, το PowerPoint, για να είναι πιο εύκολη και για εσάς η παρακολούθηση, λόγω του ότι δεν βρίσκομαι κοντά σας. Ωραία, λοιπόν. Θα κοιτάξουμε, θα ασχοληθούμε με
τρεις σπονδυλωτούς τρόπους για το Ισλάμ και τον τρόπο που αυτό προσλαμβάνει την ελληνική φιλοσοφία, αλλά και βέβαια χάρη της πρόσληψης της ελληνικής φιλοσοφίας διαμορφώνεται και η μουσουλμανική θεολογία. Και θα αρχίσουμε πρώτα απ' όλα με τη γνώση του Ισλάμ από την ελληνική, βυζαντινή και μεταβυζαντινή γραμματεία. Κατόπιν θα δούμε πώς διαμορφώνεται το καλάμ, που είναι καλάμ ατουλά, ο λόγος του Θεού, δηλαδή η Ισλαμική θεολογία και η φάλσαφα, η φιλοσοφία. Και θα σχολιάσουμε λίγο στο τέλος και αν δεν θέλετε εδώ μπορούμε να εστιάσουμε και τον διάλογό μας, τη συμβολή της γνώσης αυτής σήμερα σε θέματα διαλόγου, πολιτισμού και θρησκειών, κυρίως στη σύγχρονη Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως βεβαίως. Η γνώση από την εξέταση της έρευνας των Βυζαντινών χρόνων για το Ισλάμ αποκομίζουμε την αντίληψη ότι παρά τις πολιτιστικές επικοινωνίες και ανταλλαγές που συντελέστηκαν, η έρευνα αυτή επικεντρώθηκε κυρίως στον κυρίαρχο λόγο της χριστιανικής αντιρρητικής φιλολογίας, η οποία αισθανόταν πρωτίστως την ανάγκη να περιφρουρήσει την πίστη και να στηρίξει τους δοκιμαζόμενους χριστιανούς. Γι' αυτό παρατηρούμε ότι στα αντιρρητικά συγγράμματα των Βυζαντινών συγγραφέων και μάλιστα σε εκείνα που γράφονται κατά την δεύτερη περίοδο, που το Βυζάντιο είχε να αναμετρηθεί με τις δυναστείες των Αράβων, Ομαγιαδών και Αβασιδών από τον 7ο έως τον 13ο μετά Χριστόν αιώνα, κυριαρχεί ένας τόνος πολεμικής και αποκαλυπτικής φύσης, που σκοπό έχει αφενός με να στηρίξει το φρόνημα των χριστιανών, αφετέρου δε να αποκόψει την ορμή του Ισλάμ. Ο δρόμος βέβαια αυτός αρχικά δεν ήταν δρόμος ήπιας διάθεσης και καταλλαγής, αλλά σκληρής αντιπαράθεσης, τόσο σε θεολογικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Είναι όμως επίσης αλήθεια ότι η στάση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας απέναντι στο Ισλάμ ήταν ενίοτε πιο ευνοϊκή και επίοικης από ό,τι υπήρξε έναντι άλλων θρησκευτικών ομάδων και των εκπροσώπων τους, ιδίως μάλιστα των χριστιανικών αιρέσεων, οι οποίες λόγω του κινδύνου διάσπασης της συνοχής της αυτοκρατορίας ετίθεντο εκτός νόμου υπό των αυτοκρατόρων και καταδικάζονταν από τις εκκλησιαστικές συνόδους. Αρκεί να μνημονεύσει κανείς ότι ήδη επιλέοντος τρίτου του Ισαύρου, παρά το γεγονός ότι στα δύο πρώτα χρόνια της βασιλείας του, το 717 με 718, απειλήθηκαν σοβαρά τόσο ο θρόνος του όσο και η υπόσταση του Βυζαντίου από τη μεγάλη εκστρατεία και πολυδιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους μουσουλμάνους Άραβες, κτίστηκε ένα τζαμί στην Κωνσταντινούπολη για τις θρησκευτικές ανάγκες των μουσουλμάνων που βρέθηκαν και εγκλωβίστηκαν στην πόλη. Λέγεται ότι το τζαμί αυτό το επισκεπτόταν για διπλωματικούς κυρίως λόγους και ο ίδιος ο αυτοκράτορας, ο οποίος κατηγορήθηκε γι' αυτό κυρίως όμως για την οικονομαχία του ως σαρακινόφρον. Οξύταντες λοιπόν οι σχέσεις αυτές κατά τους πρώτους αιώνες των διαμαχών της Βυζαντινής ιστορίας με το Ισλάμ από τον 9ο μέχρι τον 13ο αιώνα, χωρίς ωστόσο να είναι συνεχής και το κυριότερο χωρίς να αποτρέπουν τις πολιτιστικές επικοινωνίες μεταξύ των δύο κόσμων και τη μεταβίβαση των ελληνικών γραμμάτων στην Άραβο-Ισλαμική παράδοση, που αρχίζουν να γίνονται ηπιότερες οι σχέσεις αυτές κατά το 14ο αιώνα, αιώνα παρακμής της αυτοκρατορίας και φιλικότερες κατά το τελευταίο αιώνα του βίου της, από το δεύτερο μισό του 14ου αιώνα έως το 1453, όταν το Βυζάντιο χάνει πλέον τον ηγεμονικό του ρόλο και λόγο. Η σύγχρονη ελληνική έρευνα κατατάσσει σε τρεις περιόδους τη θεωρητική στάση των Βυζαντινών απέναντι στο Ισλάμ. Η πρώτη είναι αυτή που αρχίζει τον 8ο και φτάνει έως τα μέσα του 9ου αιώνα. Η δεύτερη είναι αυτή που αρχίζει από τα μέσα του 9ου αιώνα και φτάνει έως τα μέσα του 14ου αιώνα. Η τρίτη περίοδος αρχίζει από τα μέσα του 14ου αιώνα και φτάνει έως την άλωση της πόλεως, την κατάλυση της ανατολικής χριστιανικής αυτοκρατορίας. Εδώ θα σας παρουσιάσω πολύ λίγα πράγματα εντάχει, αλλά φιλοδοξώντας να έχετε μία εποπτεία όλης αυτής της περίοδου, της ελληνικής γραμματείας για το Ισλάμ. Δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με την αραβική χριστιανική γραμματεία για το Ισλάμ, η οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και τα τελευταία χρόνια εκδίδονται πάρα πολλά για αυτήν, αλλά ακόμη δεν έχουν αναλυθεί, εκδίδονται τα χειρόγραφα.
δεν έχουν αναλυθεί στην πληρότητά τους και με τον τρόπο που παρουσιάζεται πλέον η ελληνική έρευνα, όχι μόνο εντός της Ελλάδος, που είναι μια καινούρια, θα λέγαμε, σχετικώς νέα ενασχόληση από τη δεκαετία του 80 και εντεύθεν συστηματικώς, και με πρωτοπόρους βέβαια τον Αστέριο Αργυρίου για τα μεταβυζαντινά θέματα, αλλά και πολλούς άλλους, και αυτή τη στιγμή αυτή η ελληνική γραμματεία για το Ισλάμ απασχολεί ευρύτερα την έρευνα και παγκοσμίως δηλαδή, και το Μπριλ έχει επίσης, οι εκδόσεις του Μπριλ, που είναι ένας από τους πιο έτσι, σημαντικούς εκδοτικούς οίκους με μεγάλη ιστορική παρουσία στο χώρο των ιστορικών, θρησκεολογικών, αραβολογικών κλπ. Μελετών, έχει εκδώσει πολλά συναφεία έργα από το 2000 και εντεύθυνα. Κατά την πρώτη φάση, παράλληλα, μετά μόλις τελειώσουμε αυτή την παρουσίαση, θα ασχοληθούμε λίγο με τη διαμόρφωση του καλάμ, της Ισλαμικής θεολογίας και της φάλσαφα, δηλαδή της φιλοσοφίας, και θα δούμε πώς μεταβιβάζεται η ελληνική σκέψη τόσο και συμβάλλει τόσο στη γέννηση της Ισλαμικής θεολογίας όσο και στη γέννηση της Ισλαμικής φιλοσοφίας. Ερχόμενοι τώρα στους Βυζαντινούς χρόνους, κατά την πρώτη φάση, το Ισλάμ αντιμετωπίζεται ως χριστιανική αίρεση. Εκπρόσωποι της θέσης αυτής είναι δύο μεγάλες μορφές της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης και των ελληνικών γραμμάτων. Είναι ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πρωτοασυκρίτης αρχικά στην Αυλή των Ομαγιαδών στην Δαμασκό και μοναχός έπειτα στην Ξακουστή Μονή του Αγίου Σάββα της Παλαιστίνης, και ο κατάτι μετά γενέστερός του και ο Θεόδωρος Αβουκαράς, μοναχός και αυτός στη Μονή του Αγίου Σάββα, επίσκοπος έπειτα των Καρών, της Χαράν της Βορείου Μεσοποταμίας, προσέφερε πολλά στην Ορθόδοξη πίστη και στη μεταβίβαση της αριστοτελικής σκέψης στην αραβική παράδοση. Είναι ο πρώτος που μετέφρασε τα αναλυτικά πρότερα του Αριστοτέλη στα αραβικά. Ο Αβουκαράς φαίνεται πως κατανόησε καλύτερα το πνεύμα του Ισλάμ και το αντιμετώπισε με περισσότερη μεθοδικότητα από ότι ο Δαμασκηνός. Η σύγχρονη θρησκεολογική έρευνα συμπεραίνει πως η συμβολή των δύο αυτών πατέρων της Εκκλησίας στην πρώτη επικοινωνία με το Ισλάμ μπορεί να χαρακτηριστεί σημαντική όχι μόνο για τους χριστιανούς, αλλά και για τους μουσουλμάνους. Οι υπέρμαχοι αυτοί της χριστιανικής πίστης, αναιρώντας συστηματικά τις διδασκαλίες του Ισλάμ, αφύπνισαν τους μουσουλμάνους θεολόγους και τους παρόθησαν να παραλάβουν και αυτοί τη μέθοδο και τα λογικά επιχειρήματα της χριστιανικής θεολογίας, καθώς επίσης και του ελληνικού και μάλιστα του αριστοτελικού λόγου, και να αναπτύξουν συστηματικά τη μουσουλμανική θεολογία, το καλάμ. Κέντρο της δεύτερης φάσης της Βυζαντινής γραμματείας κατά του Ισλάμ δεν είναι πλέον όπως κατά την προηγούμενη, την πρώτη περίοδο, η Συρία και μάλιστα η Δαμασκός και η Παλαιστίνη, αλλά η Κωνσταντινούπολη, η έδρα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πολλά αντιρρητικά κείμενα κατά του Ισλάμ γράφονται στη διάρκεια της περίοδου. Ναι, με ακούτε. Συγγνώμη, Αγγελική, σε διακόπτουμε. Ναι, αν τυχόν μας δείχνεις κάτι με PowerPoint, εμείς έχουμε μείνει στην πρώτη σελίδα που λέει Αραβικές Πέμπτες, Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών. Βέβαια σας δείχνω, γιατί δεν φαίνεται όμως, τι πρέπει να κάνω. Τίποτα. Οπότε, να το κλείσεις, λέει ο κύριος Κοσμήτερας. Και... Κλείστε το share της οθόνης και ξαναμοιράστε το. Τώρα το πώς το κλείνω είναι ένα θέμα και σε αυτό... Στο share. Stop share. Ναι, στο share αυτό κάνω cancel. Πολύ ωραία. Για να το ξαναμοιράσω τώρα, να ξανακάνω διαμοιρασμό οθόνη. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοσμήτορα. Σας βλέπω πλαγίως μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Μισό λεπτό λίγο να το ξαναειδώ.
Τώρα προχωράει πάλι μόνο την πρώτη διαφάνεια, βλέπετε. Βλέπουμε την πρώτη διαφάνεια μόνο. Για τώρα γύρισα, έφτασα στις 5 ή 6 διαφάνειες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Να το στείλω μήπως στον τεχνικό σας ή αν να το πάρει. Να το στείλετε, ναι. Να το στέλνω αμέσως. Με συγχωρείτε λίγο, 2 λεπτά θα κάνω και θα επανέλθω. Και παρότι κάναμε πρόβα, δεν προνοήσαμε από αυτού του θέματος, δεν το σκεφτήκαμε ότι θα υπάρχει τέτοιο θέμα. Είναι γιατί στην ουσία σε θέλουμε να είστε εδώ, κατάλαβες. Ήταν όλο τώρα, πήγε λίγο περίεργα, αλλά τι να κάνουμε, καμιά φορά η ζωή είναι πιο απρόβλεπτη. Είσαι εντάξει τώρα. Τώρα βλέπουμε δρόμοι αλληλογνωριμίας. Α, τώρα φαίνεται, άρχισε να φαίνεται. Α, πολύ καλά. Μάλλον ο τεχνικός σας το προχωρά. Θέλω παρακάτω να πάμε. Εδώ. Στο 5. Στο 6. Το βλέπετε, δεύτερη φάση. Εάν με ακούει ο τεχνικός σας, ας σταματήσει στη διαφάνεια 6, που είναι η δεύτερη φάση, στην ακριβώς προηγούμενη διαφάνεια. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τέλεια. Κέντρο της δεύτερης φάσης της Βυζαντινής Γραμματείας κατά του Ισλάμ δεν είναι πλέον όπως κατά την προηγούμενη περίοδο η Δαμασκός και η Παλαιστίνη, αλλά η Κωνσταντινούπολη, η έδρα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πολλά αντιρρητικά κείμενα κατά του Ισλάμ γράφονται στη διάρκεια της περίοδου αυτής. Το πιο ενδιαφέρον είναι το έργο του Νικήτα Βυζαντίου, «Ανατροπή της παρατού Άραβος Μωάμετ πλαστογραφηθής εις Βίβλου». Πρόκειται για γραμματεία αντιρρητική και πολεμική, στην οποία ο Νικήτας προβαίνει σε απολογητική φύσεως κριτική και μετάφρασης μέρος του Κορανίου. Η τρίτη φάση, στην επόμενη διαφάνεια σας παρακαλώ, η τρίτη φάση επικοινωνίας του χριστιανισμού της Ανατολής με το Ισλάμ είναι η πιο ενδιαφέρουσα, γιατί πρόκειται για μία περίοδο κατά την οποία γίνεται προσπάθεια καλύτερης γνώσης του Ισλάμ, επικοινωνίας και διαλόγου με αυτό. Γι' αυτό τα έργα που γράφονται κατά την περίοδο αυτή, αν και δεν αποβάλλουν τελείως τον αντιρρητικό και απολογητικό τους χαρακτήρα, διακρίνονται για το ηπιότερο ύφος τους και τη διαλεκτικότητά τους προς το Ισλάμ. Οι πιο σπουδαίες προσωπικότητες που προωθούν την επικοινωνία μεταξύ των δύο θρησκευτικών παραδόσεων κατά την περίοδο αυτή είναι οι αυτοκράτορες Ιωάννης ο Έκτος ο Κατακουζινός, Μανουήλ ο Παλαιολόγος, αλλά και ο θεολόγος της ιστεροβυζαντινής εποχής Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ο Ιωάννης ο Κατακουζινός προσπάθησε να αναπτύξει για πολιτικούς κυρίως λόγους σχέσεις επικοινωνίας και φιλίας με τους μουσουλμάνους εμμύριδες εγκατεστημένους στη Μικρά Ασία και ιδιαίτερα στα βορειοδυτικά διαμερίσματα, όσο ήταν ακόμη αυτοκράτορας. Όταν όμως περιβλήθηκε το μοναχικό ένδυμο, καταπολέμησε αυστηρότατο το Ισλάμ. Αντίθετα, ο Μανουήλ Παλαιολόγος, ο οποίος θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους ανθρωπιστές της εποχής του, ήταν πιο επιοικής προς το Ισλάμ. Οι θέσεις του βρίσκονται σε μια εκτενή πραγματεία, η οποία περιέχει σπουδαίους θεολογικούς διαλόγους, τους οποίους διεξήγαγε με επιφανείς εκπροσώπους του Ισλάμ στην Άγκυρα, όταν το χειμώνα του 1390 με 1391 διέτριβε εκεί με αυτοκρατορικό άγημα της Κωνσταντινούπολης ως φόρου υποτελής του Σουλτάνου Βαγιαζή του Πρώτου. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι διάλογοι που διεξήγαγε ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Γρηγόριος Παλαμάς, με σημαίνοντες μουσουλμάνους νομοδιδασκάλους στην έδρα του Σουλτάνου, μεγάλου αμυρά Ορχάν των Οθωμανών, στην Προύσα και την Νίκαια, όταν τον Μάιο του 1354, ταξιδεύοντας εν πλώ για την Κωνσταντινούπολη, πιάστηκε εχμάλωτος από τους Οθωμανούς στην Καλλίπολη και μεταφέρθηκε αρχικά στη Λάμψακο και τις πηγές
και έπειτα στην Προύσα και την Οίκια της Βυθινίας, όπου παρέμεινε δέσμιος επί έναν χρόνο. Τα βασικά σημεία των διαλόγων που ο Παλαμάς διεξήγαγε αρχικά ενώπιον αξιωματούχων του Μεγάλου Αμυρά και με εντολή του και έπειτα και με άλλους μουσουλμάνους νομοδιδασκάλους, τους οποίους ονομάζει Χιώνας, σώζονται σε μία διάλεξη που κατέγραψε ο χριστιανός γιατρός Ταρονίτης και σε δύο απολογίες, τις οποίες ο Γρηγόριος στέλνει υπομορφή επιστολή στην εκκλησία του στη Θεσσαλονίκη. Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς δεν μπορούσε βέβαια να παραβλέψει την άσκηση προσεκτικής αντιρρητικής κατά του Ισλάμ και την υπεράσπιση της χριστιανικής πίστης. Ωστόσο, δεν αρνήθηκε τον διάλογο με το Ισλάμ. Σας παρακαλώ την επόμενη διαφάνεια, αριθμός 8. Συνηθίζουμε να ερευνούμε τις ισλαμοχριστιανικές σχέσεις με τους όρους της αντιπαράθεσης και της μετοπικής σύγκρουσης υπό την ορατή διπλή τους, δηλαδή όψη. Η όψη όμως αυτή, όσο προφανής κι αν είναι, δεν πρέπει να μας κάνει να παραβλέπουμε μία άλλη προοπτική, αυτή των προσπαθειών της προσέγγισης και της συνεννόησης μεταξύ των δύο θρησκευτικών παραδόσεων. Οι προσπάθειες αυτές, τις οποίες αναδεικνύει η ελληνική έρευνα, εκδηλώθηκαν από τη στιγμή ακόμη της εμφάνισης των Σελτζούκων Τούρκων στην Ανατολική Μικρά Ασία τον 10ο αιώνα, στη μάχη του Μαντζικέρ, και συνέχισαν να εξελίσσονται κατά τους επόμενους αιώνες. Μια προσπάθεια επικοινωνίας και συνεννόησης είναι πιο δύσκολο να την ανιχνεύσουμε από ότι μια καθαρή αντιπαράθεση. Και αυτό είτε διότι η επικοινωνία γινόταν σε ένα καθημερινό και εκλαϊκευμένο επίπεδο, για το οποίο δεν έχουμε παρά μόνον έμεσες μαρτυρίες, είτε διότι οι σύγχρονοι συγγραφείς δεν θέλησαν να διατρίψουν σε μια κατάσταση η οποία δεν ανταπακρινόταν στις επίσημες θέσεις, θρησκευτικές, κοινωνικές ή πολιτικές, και δυσκολεύονταν να υπομισθούν τις συνέπειες των ανακοινώσεών τους. Αυτό σημαίνει ότι παρά την σκληρότητα της αρχικής χριστιανικής αντιρρητικής γραμματείας κατά του Ισλάμ, οι επικοινωνίες και οι προσπάθειες για μια γνωριμία χριστιανισμού και Ισλάμ δεν έλειψαν. Οι προσπάθειες αυτές έγιναν πιο απτές προς τα τέλη του Βυζαντινού βίου. Η πτώση της Κωνσταντινούπολης σήμανε και τη μερική αποδόμηση του ορθόδοξου θεολογικού λόγου για το Ισλάμ. Η πρώτερη πολεμική και αντιρρητική αντιμετώπιση του έδωσε αρχικώ τη θέση της έναν καινοτόμο θεολογικό λόγο, περισσότερο συμφιλειωτικό με το κυρίαρχο Ισλάμ. Σήμερα, αναλύοντας τους λόγους αυτούς, εντοπίζουμε ότι αρχικώς, από την πλευρά ορισμένων λογίων υπόδουλων χριστιανών και κληρικών, που έμειναν στις κοιτίδες τους και διέτρευαν υπό τον Οθωμανικό ζυγό, σημειώθηκε μία προσπάθεια σύγκλησης και ελληνοτουρκικής προσέγγισης και συνεργασίας. Εκπρόσωποι αυτής της τάσης είναι το τρίπτυχο Πατριάρχης Γενάδιος Σχολάριος, Γεώργιος ο Τραπεζούντιος και Γεώργιος Αμερούτζης. Ο Γεώργιος Τραπεζούντιος έφυγε στη Δύση. Την προσπάθεια έτρεφε αφενός μεν η ανάγκη της επιβίωσης των χριστιανών μέσα στην κατάσταση υποτέλειας στους μουσουλμάνους Οθωμανούς, αφετέρου δε το αντίπαλο πολιτικό αίσθημα της εγκατάλειψης και προδοσίας από τη Λατινική Δύση και τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ή της προσμονής βοήθειας από αυτήν. Κατά την περίοδο αυτή ο μουσουλμάνος ή μουαμεθανός, Σικ, έτσι ονομάζεται, ταυτίζεται όπως είναι φυσικό επακόλουθο με τον Οθωμανό. Η σύγχρονη ελληνική έρευνα στέκεται κριτικά απέναντι στην αλλαγή του θεολογικού λόγου που αρθρώνεται αυτήν την εποχή και ο οποίος διακρίνεται από δύο εκ διαμέτρου αντίθετα μοντέλα. Το μοντέλο αυτό του συμφιλειωτικού λόγου και αλληλοπροσέγγισης με το Ισλάμ, το οποίο όμως δεν επικράτησε ευρέως, και δεύτερον το παράδειγμα ενός μεσιανικού ουτοπικού λόγου, τον οποίο ανέπτυξαν, σας παρακαλώ την επόμενη διαφάνεια, αριθμός 9, ανέπτυξαν οι χριστιανοί που έστρεψαν τις ελπίδες τους προς τον Θεό και προσδοκούσαν μία θεϊκή παρέμβαση για τη σωτηρία του γένους. Στη διάρκεια της περίοδου αυτής, από τον 15ο μέχρι τον 19ο αιώνα, το πολιτικό συνταυτίζεται με το θρησκευτικό και η θρησκεία και μάλιστα η εσχατολογική προοπτική της βιβλικής παράδοσης επιστρατεύεται για να ενδυναμώσει το φρόνημα των ραγιάδων, αλλά και να δώσει απαντήσεις στις εύλογες απορίες του λαού για το κρίμα σιτήνων ο Θεός επέτρεψε τη νίκη του Ισλάμ έναντι του χριστιανισμού.
Στην επόμενη διαφάνεια, σας παρακαλώ. Η διαμορφωτική περίοδος του Ισλάμ, που συμπίπτει χρονικώς με την Βυζαντινή αυτή απολογητική κατά του Ισλάμ γραμματεία, δηλαδή η γένεση του Ισλάμ, το Ισλάμ εμφανίζεται τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα και η διαμορφωτική περίοδος, η γένεση των γραφών, των σχολών κτλ., η λεγόμενη διαμορφωτική ή πρώιμη περίοδος του Ισλάμ είναι από τον 7ο έως και τα τέλη του 10ου, αρχές του 11ου αιώνος, τότε παραλλήλως κατά τη διαμορφωτική αυτή περίοδο του Ισλάμ, με τη γένεση της μουσουλμανικής γραμματείας, γεννώνται και ποικίλα θεολογικά θέματα και ερμηνείες εντός του οίκου του Ισλάμ, με μεγάλα κέντρα τη Δαμασκό, τη Βαγδάτη, την Κούφα, τη Βασόρα και τη Μεδίνα. Αυτές οι θεολογικές ερμηνείες αφορούν τόσο στην ουσία της θρησκείας, όπως είναι η φύση και το ενιαίο του Θεού, καθώς και ασχολούνται και με τη σημασία της αποκάλυψης του λόγου του Θεού, δηλαδή του Κορανίου, για την Ισλαμική κοινωνία, όσο και με την πολιτική χρήση της θρησκείας από τη διαπάλη μεταξύ κοσμικής και θρησκευτικής εξουσίας, χαλίφη και ουλεμάδων, ομοδιδασκάλων δηλαδή στο Ισλάμ, στο διάβα της Ισλαμικής ιστορίας. Μία διαπάλη η οποία ενυπάρχει στο Ισλάμ από τις απαρχές του και συνεχίζει έως σήμερα, άλλοτε διαλεγόμενη και άλλοτε αντιπαρατηθέμενη με τους πολιτισμούς που παρέλαβε και συμβίωσε για αιώνες μαζί τους. Ταυτοχρόνως, η διαπάλη αυτή, μαζί με την ανάπτυξη της αντιρρητικής θεολογίας και αιρεσιολογίας και της δημιουργίας διαφορετικών σχολών σκέψης εντός του Ισλάμ, συνέβαλε στην ιδιαίτερη πρόσληψη και συνέχιση της ύστερης αρχαιότητας από τον κόσμο του Ισλάμ και τη γένεση του Ισλαμικού Καλάμ, της Φάλσαφα και των Μαδάχιμ, δηλαδή των Ισλαμικών σχολών. Είναι η κατεξοχήν πλούσια περίοδος του Ισλάμ, όπου γεννιέται το μεγαλύτερο μέρος της θεολογίας, της φιλοσοφίας, γι' αυτό ονομάζεται λίγο αργότερα και η περίοδος από τον 9ο έως και τον 13ο αιώνα, η μέση χρόνια δηλαδή του Ισλάμ, ονομάζεται η Χρυσή Εποχή του Ισλάμ, και τότε γεννώνται, δημιουργούνται και οι μεγάλες σχολές του Ισλάμ, θεολογικές και νομικές ταυτοχρόνως σχολές, κυρίως του Σουνιτικού Ισλάμ, οι οποίες διακρίνονται σε 4 μεγάλες σχολές, των Σαλαφιτών, των Σαφιητών, των Χαμπαλιτών, των Μαλικιτών και των... Ποια είναι η τέταρτη? Σαφιήτες, Μαλικίτες, Χαμπαλίτες και... Χαναφίτες, α ναι, οι δικοί μας εδώ πέρα, οι μουσουλμάνοι της Τράκης, επειδή τους έχω πάντοτε στο νου μου, θεωρώ ότι τους λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Και βέβαια γεννάται τότε και η Σιητική σχολή, η οποία διαιρείται και αυτή σε επιμέρους κλάδους και κυρίως στους δωδεκαδικούς, στους επταδικούς και στους πενταδικούς Σιήτες, αυτούς που σήμερα βρίσκονται ακόμη στην Ιεμένη, τους επωνομαζόμενους Ζαϊντίτες, και πολλές άλλες σχολές λόγου, με πιο βέβαια λογοκρατική αυτή τη σχολή των Μουταζιλιτών, η οποία απασχόλησε αρκετά τον κόσμο του Ισλάμ τότε, αλλά και σήμερα παραπέμπουμε σε αυτούς, γιατί με τη χρήση του ανθρωπίνου λόγου προσπαθούν να ερμηνεύσουν και το Κοράνιο, δημιουργώντας αρκετές αντιφάσεις και αντιδικίες εντός των μουσουλμάνων θεολόγων εκείνης της εποχής, αλλά και σήμερα. Ποια είναι τα βασικά θέματα με τα οποία ασχολείται η μουσουλμανική θεολογία? Η μονοθεία, ο θείος προορισμός και το Κοράνιο, ως κτιστός ή άκτιστος λόγος του Θεού, είναι τα κύρια θέματα τα οποία απασχόλησαν τους μουσουλμάνους λογίους και τα ποικίλα ισλαμικά ρεύματα σκέψης, όπως αυτά των Κανταριτών, Μουρτζιητών, Ιμπαντιτών, Μουταζιλιτών, Σουνιτών και Σιητών. Το ενιαίο του Θεού, το Ταουχίν δηλαδή, και η αυστηρά μονοθεία, η θεία ουσία και οι ιδιότητές της, είναι ο τρόπος κατανόησης, ανάπτυξης και ερμηνείας των βασικών αυτών αρχών,
που απασχόλησαν έντονα τα διάφορα μουσουλμανικά ρεύματα και τις σχολές σκέψης του πρώιμου Ισλάμ. Στην πρώιμη μουσουλμανική θεολογία την απασχόλησε και το θέμα του θείου προορισμού, το Κάνταρ, που συνέχει τη μουσουλμανική θεολογία και έχει διαποτίσει τη μουσουλμανική κοινωνία και τις διαφωνίες, τους διαξοφισμούς και τους αγώνες των διανοητών και θεολόγων του Ισλάμ να διασφαλίσουν την ανθρώπινη ελευθερία και να λύσουν το μεγάλο πρόβλημα της θεοδικίας. Το τελευταίο μεγάλο θέμα της μουσουλμανικής θεολογίας είναι αυτό του Λόγου του Θεού, δηλαδή του Κορανίου, ο οποίος ως Λόγος του Θεού είναι και η πηγή του Ισλαμικού νόμου. Το ερώτημα περί δημιουργημένου ή αδημιούργητου Λόγου του Θεού αποτελεί φλέγον θέμα της μουσουλμανικής θεολογίας. Προκάλεσε μεγάλες διαλογικές συζητήσεις και διαμάχες στον Ισλαμικό κόσμο, οι οποίες έχουν σχέση με τις εκάστοτε πολιτικές εξελίξεις, δεδομένου ότι η θρησκεία και η πολιτεία συνδέονται στο Ισλάμ. Από τη μελέτη της μουσουλμανικής θεολογίας παρατηρούμε τη διαλεκτική που αναπτύσσεται κατά την περίοδο διαμόρφωσης της θεολογικής σκέψης του Ισλάμ, μιας διεργασίας αναζήτησης και υπέρβασης της αιμονής της επιστήμης του Ισλαμικού δικαίου στο να μετακίνει τον νόμο του Θεού. Παρατηρούμε πως όπως ο χριστιανισμός μερικούς αιώνες πριν από την εμφάνιση του Ισλάμ θα παραλάβει μεθόδους, λογικά σχήματα και φιλοσοφικές έννοιες της αρχαίας ελληνικής σκέψης για να διασαφηνίσει και συστηματοποιήσει το χριστιανικό δόγμα και τη χριστιανική διδασκαλία, ομοίως και η Ισλαμική θεολογία θα παραλάβει το προϋπάρχον θεολογικό σύστημα σκέψης και απόδειξης ενδεδειμένο με τον φιλοσοφικό λόγο της αρχαιότητας και θα πλαισιώσει τα αντικείμενα έρευνάς της για να διασαφηνίσει και συστηματοποιήσει τις αρχές της μουσουλμανικής θρησκείας και διδασκαλίας. Η απόδειξη της διπλής αυτής επιρροής, αλλά και της συνέχισης εφαρμογής των αρχών του ορθού λόγου διαμέσου της θεολογίας, βρίσκεται στα εγχειρίδια και τις πραγματείες τις οποίες συνθέτουν και καταθέτουν στη θρησκευτική τους κοινότητα πολλοί μουσουλμάνοι θεολόγοι και συγκροτούν τη θρησκευτική γραμματεία του Ισλάμ. Με τον τρόπο αυτόν, ο λόγος τίθεται στην υπηρεσία της πίστης και δημιουργείται ένας χώρος συνάντησης μεταξύ θρησκείας και φιλοσοφίας, αλλά και ένας χώρος ανταγωνισμού μεταξύ ανθρωπίνου λόγου και θείας αποκάλυψης. Πάλι αυτή μεταξύ ανθρωπίνου λόγου και πίστης, θρησκείας και φιλοσοφίας, που παρατηρείται στη θρησκευτική και φιλοσοφική σφαίρα, επεκτείνεται βέβαια και στα πεδία της πολιτικής και παρατηρείται και έως σήμερα. Σας παρακαλώ την επόμενη διαφάνεια, αριθμός 11. Τι γνωρίζουμε λίγα πράγματα για την φάλσαφα, τη μουσουλμανική φιλοσοφία και τον Αριστοτέλη στην αραβική παράδοση και κυρίως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη συμβολή του ανατολικού χριστιανισμού προακόμη της ελεύσεως του Ισλάμ, οι οποίοι είχαν μεταφράσει μεγάλο μέρος αριστοτελικών έργων αλλά και άλλων έργων από την ελληνική στη συριακή γλώσσα και κατόπιν κατά την πρώτη περίοδο της μεγάλης δυναστείας των Ομαγιαδών και κυρίως κατά τη δεύτερη μεγάλη δυναστεία των Αβασιδών από το 750 έως το 1258 με έδρα την Βαγδάτη, συντελέστηκε ένα πολύ μεγάλο και μεγάλης έντασης και έτσι μεγάλου όγκου μεταφραστικό κίνημα το οποίο παρέλαβαν δηλαδή αυτά τα συριακά χειρόγραφα και τα μετέφρασαν στα αραβικά και δημιουργήθηκε έτσι όχι μόνο χάρη βέβαια του Αριστοτέλη αλλά και της φιλοσοφίας που παρέλαβαν και από τον περσικό κόσμο και από τον ινδικό ακόμη κόσμο οι Άραβες, από όλους τους γείτονες λαούς, οι Άραβες μουσουλμάνοι, δημιουργήθηκε η λεγόμενη φάλσαφα που είναι παραφθορά βέβαια ο όρος, αυτά μας τα είχε πει πολύ ωραία πριν από πολλά χρόνια η Ελένη η Κονδύλη, του ελληνικού όρου φιλοσοφία. Εδώ όμως θα αρκεστούμε να πούμε λίγα πράγματα για τον Αριστοτέλη. Ο αριστοτελικός λόγος, το χρυσό ποτάμι, όπως τον εγκομιάζει ο Κικέρον, διέγραψε ένα μεγάλο κύκλο φωτός. Πέρασε νωρίς τα ελληνικά σύνορα και κήρυξε τα χρυσά νερά στην Ανατολή και ιδιαίτερα στην αραβοϊσλαμική παράδοση, όπου έγινε αντικείμενο δημιουργικής καλλιέργειας και θεμελίωσε τη φιλοσοφία, τις επιστήμες και όπως είδαμε και τη θεολογία. Έστρεψε έπειτα τον 13ο αιώνα ακμαίος και γενναία σχολιασμένος στη Λατινική Δύση,
όπου μεταφράστηκαν οι αραβικές ελληνικές μεταφράσεις και θεμελίωσε τη σχολαστική θεολογία του Δυτικού Μεσαίωνα και προετοίμασε έτσι το πνεύμα της ευρωπαϊκής αναγέννησης και του διαφωτισμού. Έτσι, ένα από τα κατεξοχήν σπουδαία κεφάλαια της ιστορίας της ελληνικής σκέψης, ιδιαίτερα μάλιστα της αριστοτελικής, είναι η εξάπλωσή της στην Ανατολή και ιδίως στην αραβική και ισλαμική παράδοση. Αλλά και για τον αραβικό και ισλαμικό κόσμο, η μεταβίβαση της ελληνικής και αριστοτελικής σκέψης στην παράδοσή του αποτελεί μία από τις λαμπρότερες σελίδες στην ιστορία του φιλοσοφικού και επιστημονικού του στοχασμού. Την υπηρέτησε το άνθος της μουσουλμανικής διανόησης και παρήγαγε μεγάλα πνευματικά και επιστημονικά επιτεύγματα. Είναι γνωστό ότι από τα μέσα του 8ου έως στα τέλη του 12ου αιώνα σημειώθηκε στον αραβοϊσλαμικό κόσμο μεγάλη μεταφραστική δραστηριότητα, στη διάρκεια της οποίας μεταφράστηκαν στα αραβικά όλα τα έργα του Αριστοτέλη, εκτός από τα πολιτικά, τα ηθικά ευδήμια και τα ηθικά μεγάλα, και πολυάριθμα έργα αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και ελληνιστών λογίων. Τα έργα αυτά έθεσαν τις βάσεις για τη δημιουργία των αραβοϊσλαμικών φυσικών επιστημών και της αραβικής φιλοσοφίας. Κάτω από την επίδραση της ελληνικής σκέψης, ιδιαίτερα και μάλιστα της αριστοτελικής, οι φιλόσοφοι, οι λεγόμενοι φαλάσιφα του αραβικού και ισλαμικού κόσμου, επέδειξαν γενικά μια εξαιρετική θεωρητική οξύνια και μια σπάνια ικανότητα για σύνθεση. Βέβαια, η αραβική φιλοσοφική σκέψη έχει πολλές και ποικίλες πηγές. Δεν στηρίχθηκε μόνο στον Αριστοτέλη, αλλά και στον Πλάτωνα και στους νεοπλατωνικούς, καθώς επίσης και σε ένα μεγάλο αριθμό έργων και ιδεών Ελλήνων συγγραφέων και ελληνιστών λογίων. Την κύρια όμως και εξέχουσα θέση μέσα στην αραβική παράδοση την κατέχει ο Αριστοτέλης. Και ακριβώς αυτοί που ακολουθούν τη γραμμή του, οι λεγόμενοι αριστοτελικοί φιλόσοφοι του Ισλάμ, αντιπροσωπεύουν την Ισλαμική παράδοση, στην Ισλαμική παράδοση τον τύπο του φιλοσόφου. Ο Αριστοτέλης, που στα αραβικά ονομάζεται Αρίστου, θεωρείται από τους περισσότερους Άραβες φιλοσόφους ως ο εξοχότερος εκπρόσωπος της φιλοσοφίας, ο κατεξοχήν φιλόσοφος, ή ο πρώτος διδάσκαλος, Αλ-Μουάλιμ Αλ-Άουαλ, ενώ ο δεύτερος, Αλ-Μουάλιμ Αλ-Θάνι, έρχεται, σύμφωνα με τον Αλ-Φαραμπί, είναι ο Αλ-Φαραμπί ένας μεγάλος φιλόσοφος που συνένωσε την αριστοτελική και νεοπλατωνική σκέψη και συνετέλεσε στην καθιέρωση της πρωτοκαθεδρίας του Αριστοτέλη στην αραβική και μεσαιωνική φιλοσοφία. Σύμφωνα με μία περίφημη ρίση του Αβερόη, που ήταν επίσης ο Ιμν Ρούστ, ένας εξέχων μουσουλμάνος φιλόσοφος και ο οποίος έζησε τον 12ο αιώνα, που η ρίση αυτή αποτελεί έναν αληθινά διθυραμβικό θαυμασμό του Αριστοτέλη, λέει ο Ιμν Ρούστ, ο Αριστοτέλης είναι το θαύμα, ο κανόνας και το πρότυπο που η φύση έπλασε για να δείξει την κορονίδα της ανθρώπινης τελειότητας στον υλικό κόσμο. Με την είσοδο του αριστοτελικού λόγου και της υπόλοιπης ελληνικής και ελληνιστικής σκέψης στον αραβικό και ισλαμικό κόσμο, άρχισε ένα αξιοζήλευτα ευσυνείδητο και φιλόπονο έργο δημιουργικής καλλιέργειας και μια νέα πνευματική κίνηση και ένα νέο περιζωής αίσθημα γεννήθηκε τότε στο Ισλάμ και μαζί με αυτό που ονομάζουμε αραβοϊσλαμικές φυσικές επιστήμες. Ολόκληρος ο πνευματικός βίος του Ισλάμ διαποτίστηκε λίγο ή πολύ από τις αρχές του αριστοτελικού λόγου και την ελληνική διανόηση. Όχι μόνο οι φυσικές επιστήμες και η αραβική επιστήμη, αλλά και ο πολιτισμός και η συστηματική θεολογία του Ισλάμ, όπως μόλις δείξαμε, έχουν βαθιές τις ρίζες τους στην ελληνική και αριστοτελική σκέψη και οφείλουν πολλά στην ανατολική χριστιανική θεολογία. Το αν τα αναγνωρίζουν βέβαια αυτό ή αν γεννώνται διάφορες πολεμικές γύρω από αυτό το θέμα είναι ένα άλλο θέμα που μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο ή μπορούμε να το θίξουμε σε μία άλλη εισήγηση. Ο αραβικός αριστοτελισμός καθώς και οι αραβοϊσλαμικές γενικότερα επιστήμες αποτελούν τη συνέχεια του αριστοτελισμού και των ελληνιστικών επιστημών που είχαν δημιουργηθεί μέσα στον ελληνικό και εξελληνισμένο ανατολικό κόσμο, όπως ακριβώς οι τελευταίες, δηλαδή οι ελληνιστικές επιστήμες, αποτελούν τη συνέχεια της αρχαίας ελληνικής επιστήμης,
η οποία, όταν ο ελληνισμός εξαπλώθηκε στα νέα του πνευματικά κέντρα της Ανατολής, συνέχισε να αναπτύσσεται προς διάφορες κατευθύνσεις, αγκαλιάζοντας και αφομοιώνοντας ένα πλήθος από ετερογενή στοιχεία. Η επίδραση της αριστοτελικής σκέψης είναι σημαντική και πέρα από το χώρο της φιλοσοφίας. Τόσο τα γνήσια αριστοτελικά έργα, όσο και εκείνα της γνωμολογικής και απόκριφης φιλολογίας που αποδόθηκαν στον Αριστοτέλη, έθεσαν τη σφραγίδα τους όχι μόνο στις φυσικές επιστήμες του Ισλάμ, όπως είναι η ιατρική, η ζωολογία, η βοτανική, η πετρογραφία, η γεωγραφία και τα μαθηματικά, αλλά και στις απόκριφες επιστήμες, όπως είναι η αραβική αλχημία, η αστρολογία και η μαγεία. Ανάμεσα στα πολυάριθμα έργα της απόκριφης φιλολογίας του Ισλάμ, κυρίαρχη θέση έχουν τα αριστοτελικά έργα, τα οποία παίζουν μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση των χημερικών ελληνοαραβικών επιστημών. Παρακαλώ στην επόμενη διαφάνεια και εδώ τελειώνω. Σας έχω γράψει αρκετά, αλλά δεν θα τα πω, δεν θα τα διαβάσω, θα σας τα πω προφορικά. Ποια μπορεί να είναι η αξιοποίηση της γνώσης του παρελθόντος σήμερα. Αφενός μεν τα τελευταία χρόνια, όπως σας είπα, και κυρίως από τη δεκαετία του 80 και εντεύθεν συστηματικά, υπάρχει πλέον μία ικανή και αξιοπρόσεκτη έρευνα για το Ισλάμ, είτε θεολογική, είτε λογοτεχνική, είτε φιλοσοφική. Η Ελένη Κονδύλη μας έχει προσφέρει πάρα πολλά με τις μελέτες της για την λογοτεχνία και την φιλοσοφία και την ιστορία της αραβοϊσλαμικής σκέψης, κατά την πρώιμη εποχή, αλλά και την εξέλιξη του αραβο-ισλαμικού πολιτισμού. Επίσης και άλλοι σύγχρονοι επιστήμονες και λίγο παλαιότεροι έχουν ασχοληθεί με πάρα πολλά θεολογικά θέματα. Και σήμερα ένα επίσης μεγάλο κομμάτι της έρευνας και νέων ερευνητών εστιάζει και στα πολιτικά θέματα του Ισλάμ, τα οποία απασχολούν ευρύτερα τον κόσμο. Όταν υπάρχει μία ικανή σύνδεση της θεολογίας, της ιστορίας και των αντιλήψεων των σύγχρονων, των παλαιών και σύγχρονων μουσουλμάνων με την πολιτική, τότε οι εκτιμήσεις είναι πολύ πιο ασφαλείς. Και τότε οι εκτιμήσεις αυτές μπορεί να είναι και πολύ, θα έλεγα, εποφελείς και για τους ίδιους τους μουσουλμάνους και να μπορούμε να συνδιαλεχθούμε με έναν πολύ πιο καλό και έναν πολύ πιο ουσιαστικό τρόπο. Όταν αυτές οι εκτιμήσεις αγνοούν την ιστορία, τη φιλοσοφία και τη θεολογία του Ισλάμ και κτίζονται πάνω μόνο στη δική μας πρόσληψη για τον άλλον, τότε γεννάται μια πολεμική, σύγχρονη πολεμική, μια αντιπαράθεση και βέβαια αυτό γίνεται με τρόπους ισχύως και όχι πάντοτε με επιτυχία, όπως μας έχει δείξει και το πολύ πρόσφατο παρελθόν, αλλά και το παρόν μας, όπου υπάρχουν ακόμη ανοιχτές κοιτίδες πολέμου σε πολλές χώρες της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο. Οι ακαδημαϊκές λοιπόν μελέτες συνεισφέρουν πάρα πολλά στο χώρο της έρευνας και θεωρώ ότι αν και η Ελλάδα γνωρίζει πάρα πολύ καλά τον χώρο της Ανατολής και αυτό προσπάθησα να σας καταδείξω με αυτή την σύντομη τοποθέτησή μου, ότι υπάρχει μία επικοινωνία, ένας διάλογος, αντιπαραθέσεις, μία γνωριμία αιώνων, ως προς τα ακαδημαϊκά μας συντρίμματα είμαστε λίγο καθυστερημένοι με όμικρον γιώτα, γιατί ακριβώς το σύγχρονο ελληνικό κράτος και ακριβώς επειδή η δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους δεν είναι ίδια με τη δημιουργία άλλων ευρωπαϊκών κρατών, αλλά διαβιούσε ο ελληνικός κόσμος εντός του κυρίαρχου Οθωμανικού Ισλάμ, ήταν άλλες οι προτεραιότητες του, οπότε δεν δόθηκε μεγάλη έμφαση στη γνωριμία και στην εκ νέου δημιουργία σχέσεων με τον κόσμο του Ισλάμ και τον αραβικό πολιτισμό, αλλά και τους Ιρανούς και τον Ιρανικό πολιτισμό. Επίσης δεν έχουμε τίποτα. Όλα αυτά καθυστέρησαν πάρα πολύ να έρθουν, πέραν από τις μεμονωμένες έρευνες, αλλά πολύ σημαντικές έρευνες και υψηλού ακαδημαϊκού επίπεδου έρευνες, άργησαν, καθυστέρησαν πάρα πολύ να έρθουν στη σύγχρονη ελληνική ακαδημαϊκή έρευνα με έναν τρόπο συστηματικό και με τη δημιουργία είτε τμήματος αραβικής φιλοσοφίας και γλώσσας και ιρανικής φιλοσοφίας και γλώσσας, οριενταλιστικών σπουδών και πόσα άλλα που οφείλαμε να τα έχουμε, γιατί δημιουργούμε, είμαστε ένας πόλος έλξης και κατανόησης με τον μουσουλμάνο γίνοντονά μας στην ποικιλία του, γλωσσική και πολιτισμική, αλλά ακόμη και θρησκευτική, γιατί σας πλήγω, ίσως σας ανέφερα ότι υπάρχει και μία
ετερότητα εντός του οίκου του Ισλάμ από τις απαρχές του ακόμη μέχρι σήμερα σε θέματα δογματικά αλλά και πολιτιστικά. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε τα τελευταία 6 χρόνια στο τμήμα θεολογίας και δημιουργήσαμε προς μία κατεύθυνση, τη θεολογική κατεύθυνση, την εισαγωγική κατεύθυνση μουσουλμανικών σπουδών. Πάμε αρκετά καλά, κουραστήκαμε πολύ. Βέβαια το ότι έχουμε τώρα τους πρώτους αποφύτους μας, τους οποίους δεν καταφέραμε να τους δούμε εντός του COVID και αυτό μας θλίβει, αλλά είναι και μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες, αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ, αλλά και πολλά άλλα παιδιά, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, που τώρα πλέον αρχίζουν και κάνουν τα μεταπτυχιακά τους και πολλά ήδη έχουν φύγει στο εξωτερικό και παρότι είναι μια μικρή κατεύθυνση που παίρνει ετησίως 30 με 50 άτομα και μάλιστα πέρυσι επλήγει από την ΕΒΕ, από την ελάχιστη βάση εισαγωγής και εισήχθησαν μόνο 13 άτομα και άλλα περίπου 10 άτομα με τις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις της ποσόστοσης που είναι για τους μουσουλμάνους πολίτες της Δυτικής Θράκης. Έχουμε δηλαδή 20 άτομα φέτος. Και από ό,τι φαίνεται, αυτό αναζωογόνησε και το τμήμα θεολογίας με έναν τρόπο που ούτε και εμείς θα το περιμέναμε. Και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και λυπούμαι αν σας κούρασα με αυτό το διαδικτυακό μάθημα. Αγγελική, πρέπει να ανοίξει την κάμερα να σε βλέπουμε. Και δεν ξέρω αν άκουσες τα παλαμάκια, πάντως... Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διάλεξή σου. Έχουμε, παιδιά, ερωτήσεις, κάτι που θα θέλετε να σχολιάσετε, ποιοςδήποτε. Ωραία. Ναι, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Μας μιλήσατε για τις 3 περιόδους της αλληλεπίδρασης του Βυζαντίου με τον Ισλαμικό πολιτισμό. Και είπατε ότι η τρίτη περίοδος, που είναι και η πιο ενδιαφέρουσα, είναι μετά την, ουσιαστικά πτώση της Κωνσταντινούπολης. Και ότι εκεί πέρα υπάρχει μία αλληλεπίδραση και ένας πιο ειλικρινής διάλογος. Ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι αυτός ο διάλογος ήταν όντως ειλικρινής, γιατί μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης η Εκκλησία, γιατί και τα τρία... προσωπικότητες που μας παρουσιάσατε είναι από τον χώρο της Εκκλησίας. Ουσιαστικά η Εκκλησία γίνεται ένα μέρος του διοικητικού μηχανισμού του Ισλαμικού κράτους, του τουρκικού κράτους. Και θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε πραγματικά ότι αυτή η προσέγγιση ήταν ειλικρινής ή ήταν προσχηματική. Ήταν δηλαδή στα πλαίσια της πολιτικής πραγματικότητας της εποχής. Να απαντήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Εννοείται, δώσατε και μόνο σας την απάντηση και σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, ότι ήταν η πραγματικότητα, η πολιτική τέτοια, που δεν μπορούσαν να πράξουν διαφορετικώς. Αλλά εκείνη την εποχή, αυτό που έχει είναι ειλικρινής όμως από την άλλη πλευρά, ο διάλογος αυτός, διάλογος εντός εισαγωγικών, γιατί ουσιαστικά... Ο Γενάδιος Σχολάριος δίδει ένα σύγγραμμα για την περιγραφή της Ορθόδοξης πίστης σύμφωνα, όπως λέγεται, με την παραγγελία του κατόπιν παραγγελίας του Σουλτάνου για να γνωρίσουν οι μουσουλμάνοι καλύτερα την Ορθοδοξία. Άρα δεν πρόκειται για διάλογο προς το γραπτό του κείμενο, αλλά για τις επικοινωνίες του Πατριάρχη με τον ίδιο τον Σουλτάνο, τον Μωάμεθ, τον Πορθητή. Και ουσιαστικά την προσπάθεια του Γενναδίου Σχολαρίου να κρατήσει αφενός με το φρόνημα των χριστιανών υψηλό, αφετέρου να προσπαθήσει να περισσώσει ό,τι μπορούσε τότε και επίσης χωρίς να προδίδει, υπήρχε ειλικρίνη γιατί δεν πρόδωσε τίποτα ως προς την... αποτύπωση της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεως, προσπάθησε όμως με απλό τρόπο
όλα αυτά τα θέματα να τα μεταφέρει στον Σουλτάνο και στους μουσουλμάνους θεολόγους που ενδιαφερόταν. Αυτό είναι ειλικρινές και είναι και εξαιρετικά δύσκολο. Για φανταστείτε σήμερα, ελάτε στο σήμερα, μετά από τόσους αιώνες, εντός της χώρας μας, ποιοι ιεράρχες συνομιλούν με μουσουλμάνους και ασχολούνται με τέτοιου είδους κείμενα θεολογικά για να γνωρίσει ο ένας τη θρησκεία του άλλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην τελευταία διαφάνεια, ας πούμε, σελίδα που προβάλατε, κάτω-κάτω έγραφε Οικουμενικό Πατριαρχείο, αλλά αναφέρατε κάτι με αυτό. Ναι, δεν πρόλαβα να πω τίποτα γι' αυτό. Ήταν, είδατε, το παρέλειψα, ότι στους διαθέσεις... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιος είστε, μπορείτε να μου πείτε το όνομά σας? Εγώ, Κώστας Κουρεμένος. Α, χαίρετε, κύριε Κουρεμένο, να με συγχωρείτε κιόλας, δεν σας βλέπω πλαγίως. Α, είμαι εδώ στην άκρη. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας και για την παράληψή μου. Ακριβώς επειδή πέρασε ο χρόνος, ξέχασα το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Όλα αυτά που τώρα σας διάβασα και από την παλαιά λοιπόν εποχή, από την εμφανίσεως ακόμη του Ισλάμ μέχρι σήμερα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο πρωτοστατεί στους διαλόγους, στις επικοινωνίες και στη διαβίωση με το Ισλάμ. Είτε ήταν στην αρχή σε κυριαρχία το Βυζάντιο, είτε αργότερα ο κόσμος του Ισλάμ, παρά τα αυτά λόγω της θέσης του και λόγω βέβαια και της χριστιανικής μαρτυρίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που είναι πολύ σαφής αυτή η μαρτυρία, συνομιλεί με το Ισλάμ και σήμερα, δηλαδή κάνανε πάρα πολλά, παλαιότερα ήταν ο Ιωάννης, ο Δαμασκηνός Παπανδρέου, ο Μητροπολίτης Γαλλίας, ο οποίος εγκαινίασε πολλούς και σημαντικούς διαλόγους με σύγχρονα μουσουλμανικά κράτη και κυρίως με την Ιορδανία και το Ίδρυμα του Διαθρησκειακού Διαλόγου του Χασιμητικού Βασιλείου. Και σήμερα αυτός ο οποίος προείσταται σε αυτούς τους διαθρησκειακούς διαλόγους, τόσο με το Ισλάμ αλλά και με τον Ιουδαϊσμό, είναι ο παλιός Μητροπολίτης Γαλλίας, ο Χαλκιδόνος νομίζω τώρα είναι, ο Εμμανουήλ ο Αδαμάκης. Και υπάρχει λοιπόν μία πλούσια εμπειρία και ταύτιση του Οικουμενικού Πατριαρχείου με τον διάλογο, με το άνοιγμα, στην ετερότητα, την κατανόηση, τη διαφύλαξη των πανανθρωπίνων αξιών για όλη την ανθρωπότητα. Αντιθέτως, για την Εκκλησία της Ελλάδος, αυτό το άνοιγμα είναι ακόμη ζητούμενο και λόγω της σύγχρονης πολιτικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με το προσφυγικό και κοινωνικής κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με το προσφυγικό, με το μεταναστευτικό, αλλά και διαμορφώνεται, είναι εν εξελίξη συνεχώς, είναι καταιγιστική η εποχή μας. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα και η Εκκλησία της Ελλάδος θα αρχίσει να κινείται σε θέματα διαλόγου, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσει να αντιμετωπίσει μεγάλα ποιμαντικά ζητήματα που απασχολούν την ίδια. Σας ευχαριστώ. Αγγελική, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν θα σε κουράσουμε άλλο. Και ελπίζουμε ότι όταν γίνεις καλά με το καλό, θα έρθεις, γιατί το ακροατήριο, όπως βλέπεις, είναι μεγάλο και θα ήθελε να σε γνωρίσει από κοντά σίγουρα και να σου κάνει πολλές ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή να είστε καλά και ειλικρινώς λυπούμε πολύ που δεν είμαι μαζί σας και, έτσι, και να σας πάρω και μια αγκαλιά, Ελένη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε στις σπουδές σας. Κύριε Κοσμή, τώρα σας ευχαριστούμε πολύ και συγχαρητήρια για τις πρωτοβουλίες σας. Ευελπιστώ να σας γνωρίσω. Χαίρετε. Σε φιλούμε.